Καλησπέρα σε όλους σας φίλοι και φίλες και καλώς ήρθατε στο σημερινό αγώνα. Εδώ ο ουρανός είναι γκρίζος και έχει απειλητικά σύννεφα. Ας ελπίσουμε όμως ότι δεν θα βρέξει, αν και οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει από μέρες για τον καιρό. Παρ' όλα αυτά όμως ο κόσμος δεν πτωήθηκε, ήρθε κανονικά στο γήπεδο, δημιουργώντας μάλιστα μια φανταστική ατμόσφαιρα. Το γήπεδο αυτό στους πρόποδες των Άλπαιων είναι ένα αληθινό ποδοσφαιρικό στολίδι. Είμαστε όλοι έτοιμοι για την έναρξη του παιχνιδιού. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Ψάχνει να διαπεράσει και κάνει το σουτ. Να το τον γκολ. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Συνέχεια με πλάγι. Όμορφες πάσες. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Πάει για τον γκολ. Με δύο γκολ διαφορά πλέον έχουν το κεφάλι του σύστημα. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Βλέπουμε την ομάδα να προχωρά πολύ καλά. Αν συνεχίσουν έτσι, δύσκολα θα τους ξεφύγει η νίκη.
Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του. Αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Ψάχνει να επιχειρεί το σουτ. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Ο διοικητής χειρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Κοντάς πίσω το πρώτο 45 λεπτό, τι βλέπεις? Εδώ έχει ένα δίδυμα. Να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, ρισκάροντας όμως τα μετόπιστο, ή να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική τακτική για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Οδηγούν με δύο γκολ διαφορά. Το σκορ είναι 2-0. Και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Τηρίζει γκολ. Ριψοκίνδυνη προσπάθεια. Αφού του βγήκε όμως, μπράβο του. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Εξαπολύει ένα σουτ. Εδώ ζορίστηκε ο Πορτιέρε. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο γκολκίπερ, αλλά μπράβο του. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Σώζεται από το οριζόντιο δεκάρι. Πολύ άτσαλη προσπάθεια. Πώς τα κατάφερες? Διάβασε πολύ σωστά τη φάση, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει όπως θα έπρεπε. Για να δούμε αν θα καταφέρει να βρει με ακρίβεια κάποιον συμπαίκτη. Τη χτυπάει με το κεφάλι. Ωραία ενέργεια, αλλά δεν αρκεί για να μην γκολ. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα σουτάρει για γκολ. Φοβερή ενέργεια. Λίγο έλειψε για τον γκολ. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς. Και τώρα έχουμε μια διπλή αλλαγή. Ναι, ένα γερό φρεσκάρισμα για την ομάδα. Προφανώς ο προπονητής ένιωσε την ανάγκη γι' αυτό. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Πάει να την περάσει προς τα έξω.
Τη στέλνει μακριά. Σαν να συγκρούονται με τείχο είναι. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και να η ευκαιρία. Δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Το σημαντικό εδώ είναι να μην απογοητευτούν. Να συνεχίσουν να δημιουργούν ευκαιρίες. Αν γίνει αυτό, μπορεί σύντομα να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί, στην πλάγια γραμμή. Προφανώς, κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή η απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Αυτή κι αν είναι η ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Και με αυτό φτάνει τα δύο τέρματα για σήμερα. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μία κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο σημερινός αγώνας. Λοιπόν, σήμερα έδειξαν στους αντιπάλους τους την αληθινή τους δύναμη. Αναδείχθηκαν. Το σημερινό μάτς είναι το ιδανικό παράδειγμα να θυμηθούμε την αξία του να επιτίθεσαι από τον άξονα όταν βέβαια έχεις και τους κατάλληλους παίκτες. Έτσι και αυτή σήμερα με τις κούρσες τους από εκεί δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στον αντίπαλο, ο οποίος φυσικά δεν μπόρεσε να τους σταματήσει. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος του παιχνιδιού. Τις ευχαριστίες μου στον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας. Πλέον δεν έχουμε άλλο χρόνο εδώ. Και από μέρους μου ένα μεγάλο ευχαριστώ.